Με τον κύριο Δημήτρη Καμένο. Συνεχίζουμε τον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ομιλίων. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καμένε. Το πρώτο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι: υιοθετείτε το κάζους μπέλι που μας είπε χθες εδώ, στην ίδια θέση καθόταν ο κύριος Σγουρίδης, ο αντιπρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, εάν έστω και έναν Τούρκο αξιωματικό απαγάγουν οι Τούρκοι? Το κάζους μπέλι πάμε για πόλεμο. Των Τούρκων, δηλαδή, το ίδιο ακριβώς. Ο κύριος Σγουρίδης τον ρώτησα πεπισταμένος, του είπα δηλαδή αυτό σημαίνει πόλεμο, βεβαίως μου λέει σαφέστα. Είναι κάζους μπέλι. Νομίζω ότι είναι προσωπική του άποψη, δεν έχει ζητηθεί αυτό ποτέ και δεν νομίζω να είναι αιτία πολέμου τέτοια. Απλώς δεν πρέπει να γίνει το λάθος στο τσαλάν. Έχουμε μάθει από τα λάθη μας, έτσι. Ελπίζω να έχουμε μάθει και να μην γίνει κάτι παρόμοιο. Το κράτος δικαίου της Ελλάδος λειτουργήσε άψογα. Ναι. Του άφησε ελεύθερους, διότι είχαν ζητήσει άσυλο οι άνθρωποι, δεν ήταν εχμάλωτοι για κάποιο λόγο, όπως είναι η δική μας παράνομα, ιδίως στρατιωτική. Και μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, κύριε Καμένα, ακούσαμε και το επιχειρησιακό σχέδιο. Αυτό λίγο έως πολύ είναι κάτι που έχει διαρρεύσει. Δηλαδή, μένει μόνο να μάθουμε πού είναι. Σας ικανοποιεί αυτή η αντιμετώπιση? Κοιτάξτε, πρέπει να φυλάσσονται ως ένα βαθμό. Θα ήμουν αντίθετος στο να έχουμε υπερβολικές δυνάμεις να τους φυλάσσουν. Υπερβολικές, γιατί έχω κάτι ακούσει για κάτι νούμερα 50, 90. Τον έναν, 60, 80. 90 είναι. 90 θα είναι θα σε τρεις μπορούν βάρδες. Να πάρουν τα χαρτιά τους και τα διαβατήριά τους και να ταξιδέψουν. Εγκρυπτό, φαντάζομαι. Σε ποια χώρα? Για τους ασφάλεια που θέλουν. Μην ξεχνάμε ότι η οικογένειά σου είναι πίσω στην Τουρκία, έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή είναι και εκεί οι ενδυνάμεις εισαγωγικά εχμάλωτες. Εμείς κάναμε το καθήκον μας ως οφείλαμε. Τέλος. Στα συλλαλητήρια, και πολύ καλά. Στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται σήμερα σε 24 πόλεις της χώρας, θα παρευρεθείτε σε κάποιο από αυτά? Όχι, γιατί δεν είναι κοντά στην Αθήνα κάτι και έχουμε πολλή δουλειά με τα, με τα νομοσχέδια στη Βουλή. Έχω και αντιπροεδρία. Οπότε έχω και έδρας και σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Οι βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων θα παρευρεθούν? Νομίζω κατά τόπους βεβαίως. Νομίζω κατά τόπους βεβαίως. Εμείς είμαστε υπέρ. Έχω βγάλει και δελτίο τύπου που κάνω πρόσκληση σήμερα. Η Ελλάδα είναι μία, είναι η Μακεδονία και πάμε όλοι στα συλλαλητήρια. Έχω βγάλει δελτίο τύπου να προσκαλέσω τον κόσμο να μην φοβηθεί οποιοδήποτε χαρακτηρισμό και οτιδήποτε, πάρει το παιδί του και το. Όπως χαρακτηρίζουμε, τι εννοείται εμείς? Εδώ να έρθουν στους χαρακτηρισμούς, γιατί είναι και από το κόμμα το οποίο συγκυβερνάται αρκετοί χαρακτηρισμοί. Εθνικιστές, γραφικοί, ακροδεξοί. Διεθνίκια είναι το τελευταίο. Και εθνίκια. Εθνίκια. Εγώ λέω διεθνίκια. Υπάρχουν και τα διεθνικά. Ναι. Όχι, δεν υπάρχουν. Ούτε τα εθνίκια ούτε τα διεθνικά. Δεν υπάρχει τίποτα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει την άποψή του. Νομίζω πρέπει να είμαστε πολύ πιο σοβαροί και συγκρατημένοι στους χαρακτηρισμούς μας. Ως επιτοπλίστων σοβαροί, κύριοι. Να μην χάνουμε σοβαρά τα μας. Στον κύριο Καρανίκα, σε ποιον αναφέρομαι? Είναι σοβαρή δήλωση αυτή που έκανε? Είναι σοβαρή δήλωση. Είναι ο γραμματέας. Καταρχάς νομίζω ότι δεν είναι δήλωση, είναι, είναι ανάρτηση στο. Είναι, φυσικά. Και τα γραπτά μένουν, είναι στο Facebook και απάντησε και σε σχόλια για τους χωριανούς του κτλ. Όλα αυτά μπορεί να τα συζητάει στο καφενείο και να τα βρει κτλ. Όταν παίρνει δημόσια θέση και δημόσιο πρόσωπο, δεν μπορεί να λες ηλιθίους αγράμματους και διεθνίκια τους χωριανούς σου. Πρακτικά έτσι. Άσε όλη τη Μακεδονία και εμάς που δεν είμαστε Μακεδόνες, αλλά αγαπάμε και στηρίζουμε το δίκαιο αίτημα. Αναλαμβάνει το θάρρος της γνώμης του και το λέει. Έχει το δικαίωμά του. Απλώς λέω να είμαστε λίγο σοβαροί. Δεν είπα ότι δεν έχει δικαίωμα να λέει τη γνώμη του. Γιατί είναι και σύμβουλο. Όχι, όχι, στηρίζω ο καθένας να έχει την άποψή του για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Δημόσια εννοώ. Εν αναμονή του τηλεφωνήματος. Τι να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται? Είναι σαν να μιλάει κάποιος βουλευτής αντιπολίτευσης τώρα, έτσι όπως το λέτε. Άντε πάλι τα ίδια. Έρχομαι εδώ πέρα τώρα και θέλεις τώρα να κάνουμε τώρα συζήτηση αντιπολίτευσης. Μα έτσι που το λέτε πέρα. Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού λέτε και τα λοιπά. Εγώ έχω γίνει δύο φορές πρωτοσέλιδα δεξιές εφημερίδες. Ως Βαρύδι. Θες κάτι άλλο τώρα? Σε δεξιές εφημερίδες, δεν είναι για αριστερές. Οι αριστερές με βγάζουν έτσι. Ως Βαρύδι για ποιον? Για την κυβέρνηση? Για την κυβέρνηση. Μπορεί να είστε. Δεν ξέρω. Αισθάνεστε Βαρύδι? Όχι, εγώ αισθάνομαι ελαφρύς, όπως λέει και ο Γιάννης Αγγελάκας. Στο τραγούδι του. Εν αναμονή και του τηλεφωνήματος ΖΑΕΦ στον Τσίπρα και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, κάποιοι εκτιμούν ότι η κυβέρνηση περιμένει να δει τι θα γίνει στα συλλαλητήρια και μετά να κάνει κάποιες κινήσεις. Έχει δείξει μέρος ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτής της κυβέρνησης, το οποίο έχω κατακρίνει ότι δεν ακούει, ότι δεν άκουσε τα εκατομμύρια 1,2-1,3 εκατομμύρια στα δύο συλλαλητήρια τα προηγούμενα. Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ελπίζω να τα ακούσει τώρα. Δεν υπάρχει δημοκρατία η οποία δεν ακούει το λαό. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Δηλαδή γι' αυτό υπάρχει και η δημοκρατία. Αλλιώς θα είχαμε ολιγαρχικό ή κάποιο άλλο καθεστώς. Και θα προσκυνάγαμε σαν υπήκοοι. Η δημοκρατία λέει: βγαίνει ο κόσμος συλλαλητήριο για κάποιο λόγο, το ακούς. Παίρνεις αποφάσεις για όλους, αλλά ακούς. Όταν όμως 70% σε κάθε δημοσκόπηση λέει όχι στη χρήση Μακεδονία, πέρα από το συλλαλητήριο. Ένα κομμάτι είναι το συλλαλητήριο. Η φωνή του κόσμου και η κοινωνική. Είναι έγκλημα να συμφωνήσουμε για το όνομα.
Έγκλημα θα είναι πολλαπλώς να συμφωνήσουμε χωρίς να υπάρχει συμφωνία και εγγύηση. Αυτό είναι το χειρότερο έγκλημα. Ναι. Ένα δεύτερο έγκλημα για μένα είναι σήμερα να ανακοινώσουμε δημόσιο ότι τα βρήκαμε στο όνομα και εν ευθέτω χρόνο θα συμφωνήσουμε και τα άλλα. Εάν ανακοινώσουμε δημόσιο το όνομα, Άνω, Βόρεια ή Νέα, όπως ακούμε τις τελευταίες ημέρες, το πρώτο σίγουρο και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μείνει το Μακεδονία. Θα φύγει το πρώτο συνθετικό. Το δεύτερο είναι ότι αυτοί δήλωσαν ότι κέρδισαν γλώσσα και εθνότητα. Τα οποία είναι ήττες για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμιά μακεδονική γλώσσα. Υπάρχει σλαβική γλώσσα. Μάλιστα. Γιατί δεν διαβάζεται από ελληνικά, πώς να το πω. Νομίζω έχετε και σχετικά στοιχεία. Και από εκεί και πέρα θα είναι πολύ δύσκολο το να έρθει στη Βουλή. Θα είναι εγκληματικό. Θα είναι εγκληματικό. Εγκληματικό. Όμως εσείς μπορείτε με τη συμπεριφορά σας ως Ανέλη να μην έρθει στη Βουλή. Γιατί αυτό το ακούω από τα στελέχη των Ανεξαρτητών Ελλήνων και από εσάς και λέτε. Είναι έγκλημα, εμείς δεν συμφωνούμε, δεν θέλουμε να δοθεί κτλ. Εσείς έχετε τη δυνατότητα, αν φύγετε από την κυβέρνηση, να μην έρθει αυτό στη Βουλή. Και είστε, αλλά. Πριν έρθει. Είστε και με τον ένα και με τον άλλον. Δηλαδή, λέμε. Βεβαίως είστε και με τον ένα και με τον άλλον. Έτσι είναι. Γιατί λέτε. Ο κ. Παπαχριστόπουλος. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Ποιος είναι? Ο κ. Παπαχριστόπουλος έκανε χθες δηλώσει ότι θα παλέψει εμείς την κοινοβουλευτική ομάδα για να περάσει το Μακεδονία, ενώ έχουμε πάρει απόφαση στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν το ψηφίζουμε. Άρα είναι ξένο σώμα ο κ. Παπαχριστόπουλος για τους Ανεξάρτητους. Εγώ είπα ότι σε κάτι τόσο βασικό, ιδρυτικό και ζωτικό. Μάλιστα. Για τους ΑΝΕΛ, δεν χωράνε διαφορετικές απόψεις. Γιατί προσβάλλεις τη θέση του Προέδρου, αν είναι του Δημήτρη. Του Καμένου, ναι. Γιατί ο Πάνος έχει πει, παιδιά, δεν υπάρχει μάλιστα. Αυτό. Όμως τα εσείς, οικονομικά τα φτιάχνουν, η Μακεδονία δεν γίνεται, δεν αλλάζει πάλι. Κάνετε πίσω. Πολλές δηλώσεις, ενώ έχετε τη δυνατότητα να το ρυθμίσετε αυτό. Εγώ δηλαδή να πείτε, Αλέξη, να πει ο Καμένος τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Καμένος τον κύριο Τσίπρα, κοίταξε να δεις, αγαπητέ Αλέξη, αυτό δεν περνάει. Μην το φέρνεις. Γιατί θα σου ρίξω την κυβέρνηση. Αν θεωρείτε ότι είναι κομβικό το θέμα. Προνόμιο του Πάνου, του Καμένου, του Προέδρου και του Πρωθυπουργού σε ιδιαίτερες συζητήσεις του και δεν θα εμπώ σε αυτό. Θα εγώ λέω να γίνει ως διαφορά για μένα ότι δεν θα πρέπει να περάσει αυτό. Διότι δηλαδή, δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Δηλαδή, είστε πετροβολάτε τον Κοτζιά, πετροβολάτε την κυβέρνηση. Λέτε είναι εγκληματικό. Περιμένετε να δούμε αυτό τι θα γίνει, πώς θα έρθει και αν έρθει. Σας λέω πάλι. Μας είπα και είναι έγκλημα. Αν ανακοινωθεί. Φυσικά και είναι έγκλημα. Τότε θα έχουμε πρόβλημα. Πώς σας το πω. Τι πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Δεν θα πάτε στη Βουλή να ψηφίσετε. Παράδειγμα. Θα βρεθούν πέντε άλλοι να ψηφίσουν. Βγαίνει κάποιο και λέει Νέα Άνω Μακεδονία. Αυτή είναι το όνομα. Και χαίρονται οι Σκοπιανοί, δεν κάνουν δημοψήφισμα, δεν αλλάζουν το Σύνταγμα. Και λένε θα το δούμε σε 6 μήνες και θα τα κάνουμε. Αυτό είναι εγκληματικό. Αυτό πρέπει κάτι να γίνει πολιτικά στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να περάσει αυτό στη Βουλή. Τι κάτι, και δεν τι, μπορεί να έρθει. Το τι πρέπει να γίνει. Κάτσε να δούμε να έρθει. Δεν θα αν έρθει έρθει λοιπόν κάτι δεν τέτοιο. Δεν έχει και δεν έκπληξη. Θα σου το πω τώρα. Όχι, όχι, δεν έχει έκπληξη. Δεν βάλατε εσείς το. Αν λοιπόν έχει κάτι δεν πρέπει να έρθει τέτοιο ζήτημα χωρίς προετοιμασία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Όπως λένε οι φίλοι μου στην Ανατολική Μεσόγειο, σε κάθε διαπραγμάτευση φεύγουν και δύο χαμένοι. Ναι. Να δούμε τι θα χάσουμε κι εμείς και τι άλλοι. Παύση, αν είναι επιτυχημένοι. Παύση, διαφημίσεις, επανερχόμαστε. Εξή και η απεργία στο λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, με τον κύριο Καμένο. Συνεχίζουμε για να κλείσουμε το θέμα. Μπράβο στον κύριο Κουρουπλή. Ναι, εφόσον έληξε η απεργία. Λοιπόν, το. Δεν κατάλαβα, ρε παιδί. Έγινε όμως η απεργία. Καλό είναι να μην φτάνουμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Να μην φτάνουμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Αυτό λέμε. Ναι. Πρέπει να λυθεί το ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Για κάθε τόσο απεργία κλείνω λιμάνι. Έχω 32 εκατομμύρια τουρίστες φέτος. Το Σκοπιανό δεν πρέπει να λυθεί. Υπέρ ποιου. Δεν πρέπει να λυθεί. Όχι, γιατί. Άμα είναι να χάσω, γιατί να το λύσω. Μάλιστα. Δηλαδή μου λες, πρέπει να πουλήσω το σπίτι σου. Γιατί, να το πουλήσω ένα ευρώ. Μπορούν οι ανεξάρτητοι Έλληνες να επηρεάσουν τη μιλήση. Οι ανεξάρτητοι έχουν μεγαλύτερη δύναμη από αυτή που φαντάζεσαι. Εφόσον μπορούν να ρίξουν αφού σε εσά στηρίζει την κυβέρνηση, αυτό λέω τόσο. Προφανώς και οι άλλοι μας έχουν δώσει, είπε και ο Ανδρέας Ολιβέρδος ένα πολύ καλό, ότι κάνουμε δεν θα κάνει τα ρεπό μας. Ναι. Λοιπόν, μας έχουν δώσει δικαίωμα άρνηση κυρίας, ότι χωρίς εμάς δεν ψηφίζουν. Άρα εμείς κυβερνάμε. Να προσέχουν όλοι. Δεξιά και αριστερά. Τι εσείς κυβερνάτε. Εμείς κυβερνάμε. ΑΝΕΛ. Στηρίζετε την κυβέρνηση. Από πού κυβερνάτε. Έτσι, όλη η αντιπολίτευση λέει ότι. Ο Τσίπρας κυβερνά. Μισό λεπτό, μπερδευτήκαμε. Να το ξεμπερδέψω. Όλη η αντιπολίτευση λέει η μείζον. Ότι αν δεν ψηφίσουν οι ΑΝΕΛ, από ζήτημα μομφής μέχρι δεν ψηφίζω τίποτα. Δεν κάνω τα ρεπό σου, δεν σε κάνω. Μάλιστα. Άρα ότι αποφασίσω εγώ συμβαίνει. Μάλιστα. Θα γίνει όχι ότι δεν αποφασίσω εγώ. Άρα εσείς μπορείτε να αποφασίσετε για τη μη λύση. Πολύ ωραία, πήρες την μπάλα τώρα. Μπορούμε να αποφασίσουμε πάρα πολλά. Ναι. Να δούμε τι θα έρθει. Και για τη λύση. Το πότε θα έρθει. Τι να δείτε τι θα έρθει. Ό,τι και να έρθει θα περιλαμβάνει το Μακεδονία. Θα φάει φούμο. Φούμο. Μαύρο. Φούμο, άρα και πέφτει και η κυβέρνηση. Εφόσον εσείς κυβερνάτε. Τι δεν ξέρετε. Αφού εσείς κυβερνάτε. Θα δούμε. Εσείς κυβερνάτε, δεν μας είπατε. Θα δούμε. Α δούμε και αν θα ψηφίσουν και όλοι οι Μακεδόνες βουλευτές. Πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε στα παρακάτω. Άστο μισό λεπτό παρακάτω. Τι θες. Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Ναι. Τα έπαιξε ο Τσούφης πριν από λίγο. Ναι. Τα είδαμε. Τα στοιχεία.
5,19% υπερπλεώνασμα το 2022. Πλεώνασμα, όχι υπερπλεώνασμα. Από το 3,5 και πάνω είναι το υπερπλεώνασμα. Δεν είναι. Ναι, είναι. Από το 3,5 μέχρι το 5,20 είναι 1,70. 1,70. Ναι. Δεν στο είναι ΑΕΠ το τότε. Θα μας έχετε λυσάξει το φόρο, ε. 3,5 δις. Θα μας έχετε λυσάξει το φόρο. Πώς θα συγκεντρωθεί αυτό. Το πλεώνασμα βγαίνει και από την αύξηση του ΑΕΠ. Ναι. Το ΑΕΠ λέμε ότι από κάτω έχει υπολογισμούς. Πώς θα αυξάνεται το ΑΕΠ. 2% γίνεται ένας πολλαπλασιασμός σε μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή. 2,3 το 20, 2,1 το 21, 1,8 το 22. Στην αριθμητική υπάρχουν στον πολλαπλασιασμό δύο στοιχεία. Ένα είναι το, ας πούμε, το επί της 100 και το άλλο η σταθερά. Η σταθερά είναι το ΑΕΠ. Όταν αυξάνει το ΑΕΠ, αν το ίδιο είναι το επί της 100 το 2, ναι, αυξάνεται το αποτέλεσμα. Να, γιατί αυξάνεται ένας πολλαπλασιασμός. Γι' αυτό αυξάνεται το αποτέλεσμα. Αφού πάνε όλα καλά ΑΕΠ και υπερπλεώνασμα θα έχουμε και δημοσιονομικός χώρος θα υπάρχει και ανάπτυξη θα έχουμε, οι συντάξεις γιατί να κοπούν. Οι συντάξεις θα κοπούν διότι οι συντάξεις είναι διαρθρωτικό μέτρο και δεν είναι μέτρο το οποίο είναι μέτρο δημοσιονομικό. Άρα πρέπει δηλαδή, να κοπούν. Να πω, θα βάλω φέτος ΦΠΑ για ένα χρόνο, να μαζέψω τα λεφτά και να δω του χρόνου μπορώ να το βγάλω. Άρα πρέπει επειδή να μάθουμε σε συντάξεις των 500 ευρώ. Δεν λειτουργεί ο ΕΦΚΑ, έχει πλεώνασμα διαχειριστικό, λειτουργικό όπως το λέμε, αλλά είναι ελλειμματικό διότι έχουμε ακόμα 979.000 ανέργους. Μάλιστα. Τα στοιχεία είναι 979.000 άνεργοι. Ναι. Αυτοί πρέπει να πέσουν στους 400, δηλαδή να βρούμε 500.000 θέσεις εργασίας με μισθούς πάνω από τα 500 ευρώ, έτσι ώστε το ποσοστό των εισφορών να είναι μεγάλο, έτσι μην κάνουμε πάλι τότε σύνταξη 5 εκατοστάρικα. Πρέπει η σύνταξη να είναι βιώσιμη, διότι έχουμε λίγους εργαζόμενους με χαμηλούς μισθούς να στηρίξουν. Θα το ξαναψηφίσετε τώρα το μεσοπρόθεσμο. Και γιατί ξαναφέρνει. Θα επικυρώσουμε την ψήφο μας και την απόφασή μας. Αυτά έχουν ψηφιστεί εδώ και καιρό. Πότε ξαναγίνει. Λέω όμως ότι η οικονομία είναι δυναμική. Ας αφήσουμε τώρα, κοιτάξτε, όλα αυτά είναι πολύ ωραία τα μικροοικονομικά. Με την Ιταλία δίπλα το πρόβλημα. Εγώ δεν βλέπω να βγαίνουμε προς το παρόν φτηνά στις αγορές. Που σημαίνει. 4,46 είμαστε τώρα το 10. Που σημαίνει. Ότι είμαστε εγκλωβισμένοι στο να βρούμε λύση καλή δημοσιονομική. Μην το λαϊκίσουμε τώρα. Δεν υπάρχει καθαρή έξοδο. Θα δούμε το Σεπτέμβριο. Εγώ λέω τώρα, σήμερα, αντί για 10 χρόνια. Ομόλογο ελληνικό που δεν έχουμε βγάλει ακόμα, ούτε ο Σαμαράς έβγαλε, έβγαλε τριετίες και πενταετίες. Να είμαστε στο 3,5, είμαστε στο 4,5 κοντά, 4,40. Ναι. Το οποίο είναι μη βιώσιμο, μη ανταγωνιστικό και είναι κακό. Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε την προληπτική γραμμή. Άρα θα πρέπει να δούμε μαζί με το υβριδικό σύστημα που μαζεύουμε χρήματα στο buffer, στο μαξιλάρι, να δούμε τι άλλο θα μας δοθεί σαν ευκαιρία για να βγούμε με χαμηλούς. Χαμηλό επιτόκιο στις αγορές, διότι αυτό είναι η προληπτική γραμμή στήριξης. Ο κύριος Ντράγκη έχει δικούς του νόμους και σου λέει βγαίνεις από το μνημόνιο, βγαίνεις από τη δανειακή, άρα το πρόγραμμα, αλλά θα έρθει το waiver, άρα εγώ δεν θα μπορώ να σου παίρνω τα ομόλογα. Είναι απρακτικά τα πράγματα, παιδιά. Ναι. Δεν είναι να λέγαμε, να είχαμε να λέγαμε μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Άρα αν δεν σου παίρνει τα ελληνικά ομόλογα γιατί είναι 5 βαθμίδες κάτω από το να είναι καλή επένδυση, έτσι λέμε οι οικονομολόγοι. Είναι στο investment grade, να μην τα μπερδεύει τον κόσμο. Άρα είναι δεν βγαίνουν το μνημόνιο. 5 βαθμίδες κάτω σημαίνει ότι θέλουμε αξιολογήσεις 2 το χρόνο από Fitch και αδερφές, 1,5 με 2 χρόνια για να φτάσουμε να είμαστε επενδυτική βαθμίδα κοντά στην Πορτογαλία στο 3. Λέω, θέλει μεγάλη προσπάθεια. Τα νούμερα είναι καλά, αυτά δεν είναι νούμερα για να μένουμε. Εφόσον είναι καλά τα νούμερα αυτά. Με τον ΕΝΦΙΑ έχουμε ένα θέμα. Για παράδειγμα, γιατί ο ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να αυξηθεί και μάλιστα σε λαϊκές συνοικίες. Να πούμε κάτι. Ο ΕΝΦΙΑ μένει το ίδιο ποσό, τα 2,65 δις. Ναι. Εδώ πρέπει να συζητήσουμε το αν θα πρέπει να αυξηθεί ο ΕΝΦΙΑ σε φτωχογειτονιές. Μάλιστα. Εκεί που έχει 500 ευρώ σήμερα. Αντικειμενική, να πάει 800 και να συμπαρασύρει 20-21 φόρους, όπως λέει και ο Σπαραδιάς που τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Πρέπει λοιπόν. Προσωπικά έχω πρόβλημα στη Β' Πειραιά και δεν το λέω πολιτικά, δεν είμαι πολιτικός. Ξέρετε, δηλαδή δεν το βλέπω πολιτικά. Ναι. Έχω οικογένειες, έχω 11.000 εισίτια το μήνα, να ξέρετε, οι αρχιεπισκοποί που βρίζουμε τους παπάδες, τους μυστήριους, 11.000 εισίτια το μήνα. Ναι. Το πιάνετε το νούμερο. Ναι. Λοιπόν, άνθρωποι που έχουν πρόβλημα βιοποριστικό. Εάν συμπαρασύρω ΕΝΦΙΑ στη Δραπετσόνα, στο Ρέντι, στη Νίκαια και, στη Σαλαμίνα άλλους φόρους και το αυξηθεί το έξοδο το χρόνο μαζί με 20 φόρους, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και το ψηφίσει το συμμεσοπόδασμα την άλλη και Παρασκευή. Θα ήθελα να πω δημόσια να δούμε. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε του χρόνου. Δεν έχουμε καμία πίεση φέτος να το κάνουμε. Γιατί. Δεν το είπατε στον κύριο Τσακαλώ αυτό. Το έχω πει δημοσίευμα. Το έχετε πει και δημόσια. 2,65. Άρα πάμε πάλι στην προηγούμενη συζήτηση. Γιάννη, μισό λεπτό. Αν μας λείπανε 500 εκατομμύρια, τα 2,65 θα κάνουν 3 δις να το βλέπω. Αυτό είναι μετά Χριστόν προφήτης. Δεν είναι μετά, τώρα. Βγήκε ο Καμένο ο κύριος Τσακαλώτος χθες και το ανακοίνωσε. Εγώ παρακαλώ και τους βουλευτές. Και παραδέχθηκε ότι θα έχουμε. Για εμένα.
για τους βουλευτές της Β' Πειραιά, τους συνοδεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, να προσπαθήσουμε να μην περάσει αυτό φέτος. Γιατί ξέρουμε τι σημαίνει Β' Πειραιά. Έχουμε ναυπηγοεπισκευαστική, έχουμε πέραμα, έχουμε φτωχογειτονιά. Μην το ψηφίσετε λοιπόν. Εγώ δεν το ψηφίσω. Μα γιατί το λέω, για να κάνουμε συζήτηση. Γιατί θα έρθει κάτι τέτοιο στο μεσοπρόθεσμο. Δεν θα είναι μέσα στο. Δεν ξέρω πώς θα έρθει. Στο εγώ προσωπικά. Ναι. Όχι τα υπόλοιπα. Αυτό προσωπικά το έχω κάνει. Δεν θα το ψηφίσω. Δεν το πιστεύω. Αν έρθει άρθρο. Ξεχωριστό. Γι' αυτό αν έρθει λέω, πακέτο στο μεσοπρόθεσμο, το ψηφίσω. Και στους συναδέλφους να το δούμε με ευαισθησία, διότι δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει φέτος. Μπορεί να το κάνουμε του χρόνου που θα έχουμε και ανάπτυξη 2,3. Θα έχουμε βρει και άλλες θέσεις εργασίας, θα έχουμε μείωση στην ανεργία. Να έχουμε διαθέσιμο εισόδημα στο νοικοκυριό. Στο πέραμα και στην Νίκαια, το λέω χωρίς να λαϊκίζω, προσέξτε με, για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Η άλλη λύση που ήρθε ένας και είπε, γιατί δεν βάζεις το αγροτεμάχιο που δεν. Ένα ευρώ το στρέμμα στο εκτός σχεδίου. Πρόσεξε. Ένα ευρώ το στρέμμα στο εκτός σχεδίου που είναι στα κατσάβραχα. Ας καθίσουμε να το δούμε. Κύριε Καμένε, πήγε να πέσει ο Σαμαράς για αυτό όταν το είχε φέρει ο Στουρνάρας. Έτσι είναι. Και φωνάζατε όλες τις πλατείες δηλαδή, για το συγκεκριμένο μέτρο. Εγώ δεν ξέρω κανένα Σαμαρά. Εγώ ξέρω μια οικογένεια την οποία αυτό τους που πηγαίνουμε δωρεπιταγές του Σκλαβενίτη που βοηθάει δεν ο Σκλαβενίτης. Τώρα με ακούς, σου λέω. Απολύτως ακούω, αλλά αυτό τώρα. Δεν το θυμάστε. Πάμε στο Σκλαβενίτη και παρακαλάμε και βοηθάει πάρα πολύ και εγώ προσωπικά και άλλοι. Ναι, okay. Και πρέπει δωρεπιταγές για να ταΐσουμε τον κόσμο. Αλλά για αυτό που περιγράφετε τώρα, το 2014 πήγε να πέσει κυβέρνηση. Δεν θέλω να λαϊκίσω. Θέλω να πω, δεν έχουμε πιο πολλά λεφτά να μαζέψουμε. Είναι όμως ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πήγαινε το ψηφίσεις. Μην χρεώσουμε. Για τον έμφυα, μην χρεώσουμε. Έγιναν και για τα αγροτεμάχημα. Το φτωχό, αυτό που δεν πρέπει έχει. Να κλείσουμε. Αν έρθει πακέτο θα το ψηφίσετε. Γιατί πακέτο θα έρθει. Δεν ξέρω αν θα έρθει πακέτο. Θα δηλώσουμε την επιφύλαξή μας. Εγώ θα πω όχι σε αυτό. Θα κοιτάξω, σας λέω, γι' αυτό το θέτω δημόσια. Δεν μπορείτε να πείτε όχι σε αυτό. Έρχεται την άλλη εβδομάδα. Φωνάξτε και δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της Β' Πειραιά. Οι άλλους που εκπροσωπούν φτωχογειτονιές. Στην Α' Αθηνών δεν τίθεται θέμα. Γιατί στην Αλφα Αθηνών τι είναι πλούσιοι μένουνε. Γιατί μόνο πλούσιοι μένουνε. Είναι διαφορετικό. Στο Παγκράτη και στο Βύρνο μένουν πλούσιοι. Άντε πάλι. Άντε πάλι. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Με, δεν είναι το ίδιο. Ο κάτοικος του Περάματος δεν είναι το ίδιο. Έχουμε την ανεργία στα διαμερίσματα του νομού Αττικής. Οι πιο πολλοί αναργοί δεν είναι στην Ήπειρο. Παίζουμε εσύ τώρα. Είναι στην Ήπειρο. Άρα στην Ήπειρο στο φτωχογείο. Και εσείς δεν θα τους βάλετε στο αγροτεμάχιο φόρο. Στην Ήπειρο. Δεν είπα. Είπα ότι το είπαν. Είπανε. Σου λέω. Στην Ήπειρο θα πας να το αυξήσεις αυτού που είχε 600 ευρώ αντικειμενική σου 900. Μην αυξήσετε κυβέρνηση. Πρέπει να κλείσουμε μία ερώτηση ακόμη με βάση τις δηλώσεις και του κυρίου Καμένου. Μεγαλώνει η χώρα. Μεγαλώνει η χώρα. Η χώρα μεγαλώνει. Ήταν μια καλή δήλωση. Εγώ πιστεύω ότι η δήλωση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και τη σημαντικότερη που έχει γίνει στη μεταπολίτευση. Διότι το 1974 χάσαμε έδαφος στην Κύπρο. Εθνικά. Ναι. Ευκαιρία είναι να κερδίσουμε έδαφος. Και πρέπει να το κάνουμε. Χρειαζόμαστε στήριξη υπερκομματική και διακομματική. Να επεκτείνουμε την αιγιαλίτιδα ζώνη. Προσέξτε, η αιγιαλίτιδα ζώνη επεκτείνει την κυριαρχία. Ναι. Η ΑΟΣ επεκτείνει τα δικαιώματα. Είμαι σαφής. Επεκτείνουμε από τα 6 στα 12 την αιγιαλίτιδα και την κυριαρχία μας. Φέρτε το Google και το Μητρετόδη πίσω και μετά κάτι τι θέλετε. Γεια σας, κύριε Καμένε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Στήριξη από όλους. Αυτό είναι σημαντικό. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραίο είναι. Δεν είναι μικροκομματικό αυτό.